Είναι εδώ μαζί μας τώρα ο Αντώνης Αντζολέτος με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το τι πρέπει να περιμένουμε στη συνέχεια, Αντώνη. πρώτα απ' όλα να δούμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις πάνω στη διπλωματική σκακέρα που θα επιχειρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όλα ασία θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Άγκυρας, από το αν ο του Περντογάν θέλει να κλιμακώσει. Mm. Γι' αυτό αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν όμως επιλογές. Και η πρώτη σίγουρα είναι ο ορισμό των θαλασσίων ζωνών. Με την Αλβανία το είχαμε προσπαθήσει παλιά. Την τρέχει αυτή τη διαδικασία δηλαδή η κυβέρνηση, επισπεύδει. Ναι, οι Τούρκοι δεν μα άφησαν, υπάρχει η Ιταλία, η Αίγυπτος πάντα κινείται με του δικού τη αργού ρυθμού, λένε οι ειδικοί, και βεβαίω υπάρχει και η Κύπρος. Από εκεί και πέρα, άλλη επιλογή είναι η κατάθεση συντεταγμένων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τα όρια τη υφαλοκρηπίδα. Έχει στοιχεία μονομέρεια, οπότε εξετάζεται, γιατί πάντα η ελληνική πλευρά κινείται ε, πάρα πολύ προσεκτικά. Και τέλο, το ακούμε συχνά από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τη συμπολίτευση, η προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Υπάρχουν όμω κάποιε αμφιβολίε ω προ αυτό. Ε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει δοκιμαστεί δύο φορέ στο παρελθόν χωρί αποτελέσματα. Υπάρχουν τα θετικά. Καταρχά, είναι ο πλέον ειρηνικό τρόπο διευθέτηση των διαφορών. Ε, οι αποφάσει του είναι τελεσίδικε, mm -hmm. δεν αλλάζουν. Από εκεί πέρα, στα αρνητικά, αυτά που ζυγίζονται, είναι ότι ε, δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία ω δικαιοδοτικό όργανο και σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει ένα συνυποσχετικό που είναι μια δύσκολη διαδικασία να τα βρουν τα δύο μέρη. Το είδαμε το 2002. Και βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος του, συνδυ... του συμβιβασμού. Κερδίζεις ε, κάτι, Αν αλλά κάτι σίγουρα άλλο, θα χάσεις γιατί κάτι άλλο. Και τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι άλλο να δούμε. Τέλος, Αντώνη. Τι είναι αυτό που φοβάται α, η, η Αθήνα, ενώ σε ό,τι αφορά στις τουρκικέ αντιδράσεις, στις τουρκικές ενέργειες από εδώ και πέρα. Θα μπορούσε να είναι η έκδοση για έρευνα υδρογοναθράκων νοτιών στη Κρήτη, οπότε εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Σε κάθε περίπτωση, το έχουμε ακούσει από τον Ταγί Περντογάν, Ενδεχομένω δούμε κάποιο ερευνητικό σκάφο εκεί στην περιοχή, mm. οπότε σίγουρα το όλο το οποίο ε, θα αλλάξει. Και από εκεί και πέρα, η, η τρίτη ενέργεια που θα μπορούσαμε να δούμε είναι η σύναψη συμφωνιών μεταξύ κάποιων τη Άγκυρα και πετρελαϊκών εταιριών. Βεβαίω, αυτό το γνωρίζω, τα Γή Περτογάν, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά το επικαλείται πάρα πολλέ φορέ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.